Και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου και όπως είδατε από τον τίτλο σήμερα θα δούμε παρέα το ξεκαθάρισμα των καλλιτικών μου. Θα καθίσω μετά να τα καθαρίσω και να τα τακτοποιήσω μέσα στις τοίχες για να δείτε λίγο και πώς οργανώνω εγώ τα καλλιτικά μου, γιατί σίγουρα θα σας ενδιαφέρει κάθε φορά που το ζητάτε. Πάμε για αρχή να τα ανοίξουμε, να δούμε πώς είναι το πριν και να δούμε παρέα και το μετά. Έτσι είναι τα συρτάρια μου πριν, να δείτε εδώ, επικρατεί λίγο ένα χάος γιατί έχω καιρό να τα φτιάξω και πρέπει να καθίσω και να τα ξεχωρίσω, εννοείται, φαίνεται. Ορίστε και το τελευταίο. Αυτό που χρειάζομαι εγώ όταν με πιάνει να κάνω το ξεκαθάρισμα για να καθαρίσω τα καλλιτικά μου είναι μία λεκάνη σίγουρα για να τα ρίξω όλα μέσα και κάποια προϊόντα όπως εγώ χρησιμοποιώ Dettol. Όχι ότι εντάξει θα πάθεις κάτι, αλλά είναι λίγο στο μυαλό μου. Αυτό επειδή ξέρετε ότι έχω πολύ ευαίσθητο δέρμα λόγω της ακμής που είχα περάσει και όλα αυτά, παίρνω μαντιλάκια Dettol όπως και το σπρέι. Τώρα πήρα τη σειρά με το lime και τη μέντα και αυτό εδώ με λεμόνι και lime. Ελπίζω να μυρίζει ωραία γιατί τέλειως θα ξενερώσω. Και θα ξεκινήσουμε κάνοντας το εξής. Θα ανοίξω το πρώτο σιρτάρι και θα αρχίσω σιγά σιγά να αδειάζω όλα τα καλλιτικά που έχει μέσα στη λεκάνη. Άδειασα για αρχή το πρώτο σιρτάρι, θα τα φτιάχνω σιρτάρι ανά σιρτάρι, γιατί μια φορά είχα κάνει το λάθος να αδειάσω όλη τη σιρταριέρα με τα καλλιτικά, να τα ρίξω μέσα στη λεκάνη και μετά δεν έβγαζα άκρη. Εννοείται. Αυτό ενώ τώρα ήδη τα έχω ξεχωρίσει, γιατί σε αυτό εδώ έχω ρούζ, πούδρες και make-up από ό,τι βλέπω, από τις βάσεις και τέτοια πράγματα. Οπότε καλύτερα έτσι, για να μην μπερδεύονται και πολλά πράγματα. Τώρα θα κόψω χαρτί κουζίνας, θα ρίξω μια γενναία. Α, μυρίζει ωραία. Ποσότητα πάνω στις θηκούλες και μαζί με το χαρτί θα αρχίσω να καθαρίζω μία-μία τις θήκες. Όπως τα έχετε παρατηρήσει και εσείς αν έχετε ανοιχτό χρώμα έπιπλα ή θήκες όπως εγώ που φυλάτε μέσα τα καλλιτικά σας, γύρω-γύρω λίγο βάφονται αυτά, λίγο να πέσει make-up, λίγο ένα ρούζ, λίγο μια μάσκαρα και δεν καθαρίζουν εύκολα. Αν δεν θέλετε να μπείτε σε έξοδα, να αγοράσετε άλλες θήκες, ας πούμε εγώ τώρα δεν ήθελα να κάνω άλλα έξοδα για να πάρω θήκες γιατί τις έχω πάρει, είναι σε καλή κατάσταση οπότε δεν υπάρχει λόγος. Με το μόνο τρόπο που μπορεί να καθαρίσουν και αυτό όχι στο 100% αλλά θα καθαρίσουν σίγουρα περισσότερο από ότι με τον Dettol είναι τα μαντιλάκια και το μακιγιάζ. Γιατί αυτά έχουν μέσα τις διάφορες ουσίες που μας ξεβάφουν και εμάς, έτσι και αυτά θα καθαρίσουν το ίδιο. Βέβαια όχι στο 100% αλλά οκ, κάτι μπορεί να γίνει. Και όπως βλέπετε εδώ σε αυτή την υπέροχη λεκάνη έχω όλα τα καλλιτικά από το πρώτο σιρτάρι. Έχω πάρει ένα μαντιλάκι Dettol παίρνω γιατί θέλω να γίνεται αυτή η αποστήλωση που τέλος πάντων νομίζω εγώ ότι γίνεται. Και θα ξεκινήσω με τα καλλιτικά που σίγουρα θα κρατήσω και δεν έχει περάσει ο χρόνος. Τώρα η αλήθεια είναι πως είχα ξεκινήσει παλιότερα να έχω πάρει ένα τετράδιο και με το που ανοίγω ένα προϊόν να το γράφω για να βλέπω την ημερομηνία. Βέβαια το σταμάτησα αυτό. Τέλος πάντων, αν και με είχε βολέψει. Αλλά πάμε λίγο στο περίπου. Να ας πούμε αυτή εδώ η πούδρα. Ξέρω στο 100% ότι είναι καινούρια και δεν είναι παλιά. Οπότε θα την βάλω εδώ πέρα. Που θα βάλω και όλες μου τις πούδρες. Όπως και αυτό εδώ το make-up από Estée Lauder και αυτό εδώ. Όλα αυτά εδώ που θα βάλω είναι καινούρια. Κάποια τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσω όπως αυτό εδώ το make-up της L'Oréal γιατί μου βγήκε ανοιχτό χρώμα. Θα το αφήσω στην άκρη να το δώσω στη φίλη μου την Αγγελική η οποία είναι ανοιχτόχρωμη. Και θα συνεχίσω να παίρνω αυτά που σίγουρα θα κρατήσω. Τώρα ας συνεχίσω με τα make-up γιατί μετά θα μπερδευτώ. Καλύτερα αυτό να κάνετε κι εσείς, δηλαδή να πηγαίνετε ανά προϊόν. Το αγαπημένο μου make-up που αυτό χρησιμοποιώ και πάρα πολύ συχνά από YSL και το βάλω εδώ πέρα πάνω-πάνω για να μπορέσω να το πιάνω πιο εύκολα. Και να δούμε εδώ πέρα ας πούμε αυτές εδώ, η πούδρα αυτή και αυτό το bronzer το έχω αρκετό καιρό οπότε αυτά θα πεταχτούν και θα τα δώσω και σε φίλες μου. Όπως και το Hot Mama και το Instain, όλα αυτά πρέπει να φύγουν. Αυτή εδώ η παλέτα έχει και highlighter, έχει και bronzer, έχει και ρούζ. Σε ποια θήκη να τη βάλω, δεν ξέρω, ας τη βάλω εδώ πέρα που έχω βάλει και το bronzer. Έχω εδώ άλλη μία πούδρα, ωραία, την οποία θα την καθαρίσω και θα μπει και αυτή εδώ. Παιδιά, όλα μου τα The Balm, δυστυχώς τα έχω πάρα πολύ καιρό, οπότε θα πρέπει να τα πετάξω, ούτε να τα χαρίσω μπορώ. Και είναι τόσο ωραίες οι συσκευασίες τους, μόνο αν τα κρατήσω για τις συσκευασίες να τις έχω. Άλλη μία παλέτα που και αυτή θα μπει εδώ, όπως και αυτό το υπέροχο ρούζ, αυτό δεν το έχω πάρα πολύ καιρό. Αυτό μια χαρά θα μπει. Πού να βάλω ρούζ όμως τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρα πολλά εδώ σε ρούζ, αυτό πρέπει να πεταχτεί.
Οπότε ας το βάλω εδώ, γιατί δεν βλέπω και πολλά. Έχω αυτό εδώ της MAC και αυτό εδώ πρέπει να πεταχτεί, το έχω αρκετό καιρό σίγουρα. Όπως και αυτό έφυγε επιγόντως. Να σας δείξω λίγο τι εννοώ όταν σας λέω ότι λύγει ένα προϊόν. Καθίστε λίγο να δω τι φέρετε. Βλέπετε σε αυτό εδώ το προϊόν. Μην κοιτάτε τα νύχια μου που έχουν μακρύνει τώρα τόσο πολύ. Κοιτάξτε εδώ πέρα αυτό που σας δείχνω. Βλέπετε που είναι ένα βαζάκι ανοιχτό που δείχνει το μήνα. Σου λέει ότι από την ημέρα που θα τα ανοίξεις έχει ζωή για 6 μήνες. Όταν είναι 24 σου λέει για 24 μήνες. Είναι ανάλογα με το πόσο αντέχει το προϊόν. Αυτό το έχω σίγουρα περισσότερο, οπότε θα πεταχτεί. Να το βλέπετε, το βαζάκι λέει 6 μήνες αφού το ανοιχτεί, αυτό δεν το έχω ανοίξει τόσο. Είναι κάποια βέβαια που μπορεί να βρείτε να μην το γράφουν αυτό. Σε αυτό λίγο πρέπει να το θυμάστε μόνοι σας και να κρίνετε εσείς αν πρέπει να το πετάξετε ή όχι. Οπότε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάποια που πετάχτηκαν, εδώ γίνεται ένας χαμός, έχω μαζέψει αρκετά. Βρέθηκε και παραπάνω εξτρά χώρος. Και να τα δω, το έχω έτοιμα, το έχω χωρίσει σε πούδρες βάσης, bronzers, τέλος πάντων διάφορα, εδώ πέρα έχω βάλει και ένα ρουζ. Όλα μου τα άλλα τα ρούζα παιδιά που είναι. Τώρα ας βάλω τη θήκη μέσα στο σιρτάρι και επανέρχομαι δρυμύτερη με το επόμενο. Τα-τα-ρα-ρα-ρα. Λοιπόν, άντε και να δούμε πώς θα συνεφέρω εγώ αυτό εδώ πέρα. Το σιρτάρι, λοιπόν, ρίχνω όλα αυτά μέσα εδώ, ένα καθάρισμα στο σιρτάρι και επανέρχομαι. Λοιπόν, αυτή εδώ τη θήκη την καθάρισα με μαντιλάκια αντεμακιγιάζ, τα οποία είναι και για διάβροχο make-up, για να δείτε πόσο καλύτερα καθάρισε. Βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Οπότε να ξέρετε ότι είναι ένας τρόπος για να τα καθαρίσετε αυτό το μαντιλάκι, είναι σωτήριο. Εδώ πέρα λοιπόν, παιδιά, γίνεται ένας πανικός. Απορώ κι εγώ ίδια πώς θα βγάλω άκρη, αλλά θα βγάλω σιγά σιγά. Θα ξεκινήσω πρώτα με τα πράγματα τα οποία σίγουρα θέλω να κρατήσω και εννοείται είναι μέσα σε αυτό. Αυτή εδώ η καταπληκτική παλέτα. Μετά έχουμε αυτή εδώ την παλέτα από The Balm και αυτή 12 μήνες αφού το ανοίξει, οπότε πρέπει και αυτή να φύγει. Έτοιμο και το επόμενο σιρτάρι, δεν θα το βάλω μέσα όμως, γιατί όπως βλέπετε δεν μου αρέσει πως το έχω τακτοποιήσει. Θα το τακτοποιήσω σε λίγο να δω τι έχω και στο από κάτω, γιατί όπως μπορείτε να διακρίνετε έβγαλα πάρα πολλά. Οπότε θα δούμε πώς θα το φτιάξω σε λίγο. Αυτό το σιρτάρι δεν θα με ταλαιπωρήσει πολύ και αυτό γιατί αυτά τα δύο, αυτές οι δύο θήκες είναι όλα stock. Είναι προϊόντα τα οποία δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, είναι προϊόντα τα οποία τα αγαπώ και όταν μου τελειώσουν τα άλλα θα τα χρησιμοποιήσω. Οπότε ό,τι έχω χρησιμοποιήσει είναι όλα εδώ, κάποιες γλεφαρίδες. Να βλέπετε εδώ πέρα τώρα είναι η περίπτωση που ούτε με το μαντιλάκι είτε μακιγιάζ δεν καθαρίζει κάποια πράγματα, τέλος πάντων. Τα ξεχώρισα και αυτά, έβαλα εδώ πέρα τα προϊόντα τα οποία είναι stock. Εδώ πέρα έβαλα όλα μου τα μολύβια, πέταξα πάρα πολύ λίγο γιατί όπως είδα τα περισσότερα αργούν να λήξουν, οπότε έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και εδώ πέρα έχω κρατήσει αυτά τα δύο, τις δύο θηκούλες, οι οποίες δεν καθαρίζουν με τίποτα. Με την πρώτη ευκαιρία πρέπει να πάρω άλλα από τα IKEA, να έχω και το κούλα των ωρών. Ας μπει και αυτό εδώ. Και ας βάλω εδώ πέρα πίσω τις βλεφαρίδες, έτσι και αλλιώς δεν πολύ χρησιμοποιώ εγώ, οπότε ας πάνε καλύτερα πίσω-πίσω. Και ακριβώς εδώ πέρα, να έχω και κάποια άλλα προϊόντα τα οποία είναι στο. Θέλω να βάλω έτσι χύμα εδώ τα σφουγγαράκια, βέβαια εγώ με το πετανίγω, εννοείται τα πλένω πάρα πολύ καλά, κάθε φορά πριν τα χρησιμοποιήσω τα πλένω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, οπότε ας τα βγάζω όλα εδώ. Ας βάλω και αυτό εδώ και είναι έτοιμα. Και εδώ έχω αυτό το πρόβλημα με το οποίο δεν ξέρω τι να κάνω, για να είμαι ειλικρινής. Έλεγα να έβαζα σκέτες στις παλέτες μέσα στο σιρτάρι, αλλά όλα αυτά εδώ τα μικροσκοπικά τα πράγματα τι θα κάνω. Αποφάσισα λοιπόν να τις βάλω όλες εδώ χύμα και θα δω τώρα τι θα κάνω με τα άλλα τα μικρά. Ίσως βρω κάποιο μικρό, πολύ κοντό όμως, καλαθάκι, δεν ξέρω τι θα κάνω, γιατί θέλω όλες οι σκιές να είναι εδώ μέσα, πέρα από αυτές που είναι πάνω στο boudoir μου, που είναι οι παλέτες που χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά και τις έχω βάλει και πιο πολύ για ομορφιά. Και για εδώ κάτω δεν θα χρειαστεί να πάω να αγοράσω κάτι, θα βάλω αυτό που μου περίσσεψε από το από πάνω σιρτάρι εδώ πέρα, που είναι πιο βρώμικο αυτό και το άλλο είναι πιο καθαρό, καλύτερα να κρατήσω το άλλο. Και πάμε λίγο να σας τα δείξω τώρα που τα καθάρισα, δείτε εδώ πόσο πιο όμορφα είναι.
Δεν το συζητώ, αυτό θέλει φτιάξιμο όμως. Και ορίστε και το άλλο, οπότε αυτό εδώ αφού δεν θα μου χρειαστεί θα το πάρω, θα το βάλω εδώ, θα το κόψω όμως στις άκρες, γιατί με είχατε ρωτήσει πάρα πολλές. Αυτά εδώ είναι από IKEA, είναι θήκες για μαχαιροπύρουνα και πολλές μου είπατε έχω τη σιρταριέρα σου. Έχω τα ίδια, τις ίδιες θηκούλες, αλλά δεν μου μπαίνουν εμένα, ναι, γιατί τις έδωσα στον μπαμπά μου εδώ και μου τις έκοψε, όπως μπορείτε να δείτε. Και τώρα να σας δείξω εδώ πέρα έχω όλα τα καλλιτικά που πρέπει να καθίσω να τα ξεκαθαρίσω, ποια είναι για πέταμα και ποια είναι για να τα δώσω στις φίλες μου. Και εδώ πέρα μάζεψα κάποια για back to mac, τα οποία τα έχω πάρα πολύ καιρό. Ούτε στις φίλες μου πηγαίνουν ούτε πουθενά και θα δω τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και θέλω σε αυτό το σημείο λίγο να σας ξεκαθαρίσω κάτι, να σας πω, να κάνω πολλά ξεκαθαρίσματα σε αυτό το βίντεο. Ότι δεν σημαίνει επειδή εγώ το κάνω αυτό πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Και τι εννοώ, επειδή βλέπω ας πούμε πάνω σε αυτή εδώ την κρέμα ότι γράφει 24 μήνες αφού το ανοιχτή θέλει πέταμα. Μπορεί να μην πειράξει εσάς, σίγουρα βέβαια μπορεί να μην έχει την ίδια δράση η συγκεκριμένη κρέμα όπως πριν λήξει. Βέβαια μπορεί πολλές να με πείτε και περίεργοι ότι καλά το ρούς πόσο εύκολα μπορεί να λήξει ή τη σκιά ή οτιδήποτε. Οκ, μπορεί όντως να μην λήγει και να μην πάθεις τίποτα και εγώ έχω χρησιμοποιήσει εννοείται κάποιο προϊόν το οποίο έχουν περάσει ημέρες οι οποίες σου λέει ότι λήγει. Δεν έχω πάθει ποτέ κάτι, αλλά καλό είναι ειδικά όταν έχεις μια ευαίσθητη επιδερμίδα, καλή ώρα, αυτό να το κοιτάτε από εκεί που, να ανοίγετε τα πράγματά σας και να πετάτε αυτά που πιστεύετε ότι έχουν λήξει και έχει περάσει ο καιρός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εννοώ αυτό, για να μην παρεξηγηθούμε ότι μπορεί να το βάλετε και αν έχει λήξει, έχουν περάσει ξέρω εγώ και 6 μήνες, μπορεί να πάθετε κάτι. Αυτό μόνο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε και στο Instagram για περισσότερα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια!